Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στον Αρακαπά και συγκεκριμένα στο σημείο 0, όπου πριν από έναν χρόνο ξεκίνησε ο πύρινος εφιάλτης. Ένα χρόνο μετά, 24 ώρες θα επιχειρήσουν με ένα οδηπορικό στην ευρύτερη περιοχή να καταγράψουν όσα έγιναν, αλλά κυρίως όσα δεν έγιναν. Σας ευχαριστήσω που μας υποδέχεστε εδώ στην κοινότητα σας. Δυστυχώς έχετε το θλιβερό προνόμιο, θα έλεγα, να λέτε στις επόμενες γενιές, γιατί αυτή η καταστροφική πυρκαγιά θα μείνει στην ιστορία, ότι από εδώ ξεκίνησαν όλα. Όμως οφείλω να σας ευχαριστήσω, γιατί κλείνει και ένας χρόνος και το ότι μας δέχεστε με τη φόρτιση να είναι ακόμη έτσι σε ένταση, θέλουμε να σας πούμε ένα ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε εσένα προσωπικά και στο κανάλι σας, που ένα χρόνο μετά νοιάζεστε για τις κοινότητες μας, έρχεστε στο χωριό μας για να δείτε τι κάνουμε, πώς περάσαμε ένα χρόνο. Σίγουρα, Κωνσταντίνε, οι αναμνήσεις ακόμα ενωπές, ένας χρόνος δεν είναι τίποτα, δεν μπορεί να ξεχάσεις τι έγινε πέρσι έτσι μέρες. Προσπαθούμε όμως να το ξεπεράσουμε, προσπαθούμε να νικήσουμε τους φόβους μας, τις αγωνίες μας και να προχωρήσουμε τη ζωή μας. Ποια είναι η πιο δυνατή ανάμνηση που έχετε από εκείνη την μέρα? Όλη εκείνη η μέρα, από τις 2 μέχρι αργά το βράδυ, ήταν για μας το ίδιο, αλλά η χειρότερη ήταν όταν είδαμε το πρώτο σπίτι να καίγεται. Αυτό δεν θα το ξεχάσω από ποτέ. Ήταν όταν είδαμε ότι η πυρκαγιά δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να σβήσει σύντομα, και καταλάβαμε ότι μπορεί να κινδυνεύσουν αρκετά σπίτια και ακόμα και ο πυρήνας της κοινότητας, τότε πανικοβληθήκαμε όλοι μας. Σπίτι που κάηκε είναι αυτό που βλέπουμε εδώ? Ναι, είναι αυτό που βλέπουμε εδώ. Ήταν το πρώτο σπίτι που κάηκε. Είναι και σε περίοπτη θέση και πρέπει από το χωριό να φαινόταν έντονα. Ναι, φαινόταν, όπως τη λαμπάδα φαινόταν. Τι θα μας περιγράφατε για εκείνες τις ώρες, όπου ξεκίνησε από κάτω που βρισκόμαστε εδώ από κάτω η φωτιά και εξαπλώθηκε και δεξιά και αριστερά και παντού? Πώς το περιγράφατε αυτό, πώς θα το περιγράφατε? Το μόνο που μπορώ να περιγράψω είναι ότι η φωτιά πετούσε.
επέτουσε. Ήταν τόσο δυνατή η ανέμη που ήταν απρόβλεπτη σε ποιο σημείο θα εξαπλώνει εδώ. Μέσα σε 10 λεπτά υπήρχαν 4-5 μέτωπα της πυρκαγιάς. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Μόνο που το σκέφτομαι, στεναχωριέμαι. Αυτόν το μαύρο το συνηθίσατε? Τουλάχιστον τους πρώτους 6 μήνες όχι. Τώρα έφυγε το έντονο μαύρο. Έμεινε, ήδη βλέπετε κάπου φυτρώνουν και λίγο πράσινο. Σιγά σιγά θα το συνηθίσω. Ναι. Η φύση κάνει τη δουλειά της, οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ναι. Κάτοικος Αρακατά. Αρακατά, μάλιστα. Είστε σε έναν σημείο όπου είχατε μία εικόνα από το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Θέλουμε να μας περιγράψετε τι θυμάστε ένα χρόνο μετά. Τι θυμούμε, τη μεγάλη καταστροφή που προβλέπαμε ότι έρχεται κοντά μας, όπως έγινε, επέρασε μου κοντά μας, μας άφησε πάρα πολλές ζημιές, όσο εμένα, όσο και τους άλλους συναδέρφους, φίλους. Τα κακά μαντάτα είναι ότι προχώρησε πέραν από τον Αρακαπάν και ξέρετε τα υπόλοιπα μέχρι που έφτασε. Ναι. Εσείς ήσασταν εδώ? Εδώ βέβαια είμαστε. Με τι ασχολείστε? Με τη γεωργία, με λαχανικά. Ναι. Έχετε και φυτώρια εδώ. Ναι. Η φωτιά ήρθε από απέναντι. Ναι, ναι, από τον ποταμό. Κάτω στον ποτάμι. Ναι. Τι θυμάστε από εκείνη την μέρα? Βλέπαμε ότι θα περάσει η καταστροφή και θα μας καταστρέψει, αλλά όχι σε τόσο σημείο που να μην αφήσει τα πάντα, να καταστρέψει τα πάντα, να μην μείνει τίποτα. Εδώ προσπαθήσαμε με ό,τι μπορούσαμε, με γεωργικούς ελκυστήρες, με αυτά, δηλαδή, τόσο γρήγορα που δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτε. Η φωτιά επέρασε και ευτυχώς που ζούμε εμείς τουλάχιστον και δεν πάθαμε για ζημίες. Να χτυπήσει κάποιον, να πεθάνει κάποιος, έχω υπαλλήλους εδώ. Ευτυχώς. Τις ζημίες, ζημίες. Σας κατέστρεψε εσάς προσωπικά εκείνη την μέρα? Τη συγκεκριμένη ώρα, όχι μέρα, ώρα. Ναι, ώρα. Επέρασε τρία θερμοκήπια μεγάλα, είχα γεμάτα ντομάτες. Μου έκαψε δέντρα όπως μανταρινιές, ελιές, τέτοια. Ναι. Και... ολοσχερός καταστροφή, όχι τελείως. Πώς το διαχειριστήκατε τις επόμενες μέρες? Καταρχήν μας ήρθε το σοκ ότι καταστράφησα. Μετά η χρονιά ήδη τέλειωσε και όσα καταστράφησαν, αλλά ευτυχώς που είχαμε και κάτι άλλο αλλού που δεν καταστράφησαν ολοσχερώς τέλεια. Αλλά όσα καταστράφησαν, η χρονιά τέλειωσε. Δεν μπορούσε να κάνεις κάτι, διότι τι να κάνεις, αφού οι εγκαταστάσεις καταστράφησαν. Οι φοιτείες εγκαταστρεμμένες. Και ούτε σου έμεινε και μυαλό να περάσει από μυαλό σου ότι να ξαναδραστηριοποιηθεί τον ίδιο χρόνο, αποκλείεται. Το να ξυπνάτε, το συνηθίσατε το καμένο. Συνηθίσαμε να το ξυπνούμε. Τι να κάνεις, εδώ είναι η ζωή μας, εδώ είναι... πρέπει να ζήσουμε, να φύγουμε, να γίνεται. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, ποια είναι η πιο δυνατή ανάμνηση που έχετε από εκείνες τις ώρες? Καταρχήν, ένα μεγάλο γιατί, να πάθουμε έτσι ζημιά, δεν το περιμέναμε. Το αναμνήσει, σας είπα, όταν βλέπεις την καταστροφή και να έρχεται, σε πιάνει μια απογοήτευση, ένα άλλο συναίσθημα.
Μετσολάκη συμπληρώνεται ένας περίπου χρόνος από εκείνες τις μαύρες μέρες που συνεχίζουν να είναι μαύρες, αν το δούμε σε σχέση με το τοπίο της περιοχής. Ποια είναι η πιο δυνατή ανάμνηση που σας έρχεται από εκείνες τις δύσκολες ώρες? Είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναζήσει. Ήμουν στην αστυνομία 38 χρόνια και δεν ξανασυνάντησα τέτοιον γεγονός. Ήταν μία πυρκαγιά η οποία έτρεχε όπως του δρομής των 100 μέτρων, πιο πολύ έτρεχε, πάρα πολύ. Επετούσε στην ουσία, διότι εδώ πιο πάνω έχουμε ένα σπίτι στο κέντρο της κοινότητας, εδώ δίπλα, το οποίο εκαταστράφηκε χωρίς να έχει φωτιά γύρω του. Ήρθε η φωτιά και έκατσε στη στέγη και κάποιον το σπίτι, το οποίο έχει διορθωθεί πλέον. Αλλά ευτύχημα δεν ήταν κατοικημένο, ότι η γιαγιά που το είχε, είχε αποθάνει και ήταν το παιδιό της, που άλλη στο εξωτερικό, άλλη εδώ στην Παρπλησιά, άλλη στην Κυρώνα κλπ. Δεν είναι κατοικεί εδώ. Και έχει διορθωθεί. Λέω σας ότι επετούσε η φωτιά. Μας περιγράψετε λίγο τις στιγμές, πώς το βιώνατε ως ο κοινοδάρχης? Αρχικά, για να μην ειλικρινείς, εγώ είχα φύγει για Λεμεσόν την ημέρα εκείνη και μόλις έφτασα Λεμεσόν, πήρα μήνυμα ότι είχε πυρκαγιά στον Αρακαπάν και είναι επικίνδυνη. Και επέστρεψα πίσω με ταχύτητα που δεν μπορεί να φανταστείς πόσο μετά είχε τα φώτα αναμένα, του Υπουργού κλπ. Και έφτασα σε 20 λεπτά. Και πήγα αμέσως, ήρθα σε επαφή μαζί με τους παράγοντες, διάφορους παράγοντες και ανοίξαμε το σχολείο των περιφερειακών της Ιαμαντικής, το οποίο ανεβρίσκεται στη Δευταγόνια, για να μπει ο κόσμος. Τελικά είδαμε ότι ήταν επικίνδυνο. Τους έφερα εδώ πιο κάτω, που είναι το πολιτιστικό κέντρο της κοινότητας. Και εδώ επικίνδυνο, σε χρόνο ρεκόρ. Και μετά τους μαζεύαμε και τους παίρναμε στο κελάκι. Επικοινώσαμε την κοινοτάρχη του κελακίου και τους παίρναμε εκεί. Μέχρι το βράδυ η φωτιά είχε ζώσει όλη την περιοχή εδώ και προχωρούσε τρέχοντας. Και για να μην λυγίσει, ενώ είμαστε εκεί στην Γιωτάνη που δουλεύαμε στον και μου λέει, παπά, εκεί στο σπίτι μας πρέπει να έχει φωτιά. Και ήρθαμε εκεί και βρήκα 4 παιδιά από τον Ήψονα, οι οποίοι μάχουν τον να σβήσουν τη φωτιά μας στο σπίτι, άγνωστοι μας, τρίβος άγνωστοι μας, και μείναμε εκεί μέχρι το πρωί. Προσπαθούσαμε και γλιτώσαμε το σπίτι. Υπέστησαν κάποιες ζημιές στο κτίριο εξωτερικά, κάτι δέντρα, ιστορίες κλπ. Αλλά το σπίτι σώθηκε. Διότι αν έπαιρνε το σπίτι εκεί και έχω φυτέψει πεύκα εκεί, τα οποία είναι πανόραμα πολύ μεγάλα, θα ήταν ολική καταστροφή στην περιφέρεια ολόκληρη. Εγκλειτώσαμε το σπίτι, δόξα σε Θεός, εγκλειτώσαμε. Αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξανασυμβεί, πιστεύω. Ήταν τόσο δυνατός ο αέρας, τόσο ο καπνός, τόσο πυκνός, που ενώ ήμουν εκεί, εγώ περνούσε ένας γείτονας που μένει εδώ πέρα δύο φορές και μου λέει: φύγε και θα πεθάνεις από τον καπνό. Είχαμε και τις μάσκες στο καλό. Είχαμε και τις μάσκες οι οποίες ήταν πολύ βολικές για μας, για τον καπνό. Και εδώ ξαφνικά εγκλειτώσαμε. Η προχώρηση τελικά έφτασε μέχρι την Παπατσινιά. Έκαψε ολόκληρη περιοχή. Θεσσαλία μου, σας ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενείτε σε αυτήν την μαρτυρική γη, θα έλεγα. Είστε γι' αυτόν τον ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουμε μια προσωπικότητα την οποία ξεψαχνίζοντας το αρχείο εκείνων των ημερών σας είχαμε δει σε πολύ δύσκολη κατάσταση που βλέπατε τον Πύριο Εφιάλτη να σαρώνει το χωριό. Ναι. Τι σας έρχεται ως πρώτη ανάμνηση από εκείνη την ημέρα? Τι μου έρχεται σαν ανάμνηση? Μια πίκρα, μια φρίκη, ένα πνίξιμο, ένα σκόμπο στο λαιμό, να μην ξαναζήσει ποτέ κάποιος άνθρωπος αυτό το πράγμα.
Ήταν πολύ άσχημα, πολύ... στο δευτερόλεπτο νόμιζες ότι θα σε πάρει φωτιά μαζί της. Ήταν φρίκι, αυτό έχω να πω. Ο ήλιος νόμιζες ότι θα στάξει αίμα εκείνη τη στιγμή. Είχε κοκκινήσει από τους καπνούς. Ναι, από τους καπνούς και τη φωτιά. Δεν ξέραμε από λεπτό σε λεπτό τι θα γίνει, αν θα μας πάρει μαζί της η φωτιά ή όχι. Πανικός ο κόσμος. Εντάξει, ήταν τόσο γρήγορα όλα, που στην ανάμνηση της λέω τώρα, ας μη γίνει ποτέ καμιά φωτιά ή κανένας άνθρωπος να ζήσει αυτά τα πράγματα. Και το μόνο που έχω να πω είναι ότι, σας το έχω ξαναπεί πριν, δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι από πέρσι με φέτος. Τι άλλαξε? Άλλαξε, μας άφησε εγκατάλοιπα η Πυρκαγιά. Το μαύρο, οι ψυχές μας που πονάν για το πράσινο που χάθηκε. Αυτά όλα. Καταστροφή. Αυτά καμαρώναμε αυτόν τον βουνό, τον περόβουνο που το λέμε, τα απέναντι. Και να το βλέπεις να φκένει φωτιά στον ουρανό, το ήλιο να γίνεται κόκκινος όπως το αίμα. Σκοτεινιά παντού. Να μην σκεφτείτε το τι έγινε? Όχι, δεν μπορείς να μην το σκεφτείς, γιατί το βλέπεις. Κοιμάσαι, ξυπνάς, είναι μπροστά σου. Εγώ τον πρώτο καιρό δεν σήκωνα το κεφάλι μου. Έβλεπα κάτω, γιατί δεν μπορούσα να βλέπω αυτά τα μαύρα. Και εντάξει. Πώς κύλησαν οι επόμενες μέρες της καταστροφής? Επενθούσαμε. Βασικά, περνά σε έναν πένθος με όλα τούτα. Η ψυχή μας κλαίει. Εκτός από τις περιουσίες και τα σπίτια του κόσμου και τις ζημιές, είναι και το φυσικό περιβάλλον, τα δάση. Είχαμε τόσα δάση, τώρα είναι όλα παντού μαύρα. Η Μελίνη είναι και η ίδια όμορφη περίπτωση, γιατί δεν έμεινε τίποτα γύρω. Δηλαδή, κατόντισε κάτω. Τίποτα δεν έμεινε. Τίποτα δεν έμεινε γύρω-γύρω. Και βλέπεις κάπου εκεί που έχει λίγο πράσινο, επειδή εκείνη την ώρα ήταν τυχερό αυτό το κομμάτι, που ο αέρας γύρισε με τη φωτιά και το άφησε εκεί να ζήσει λίγο. Εκείνη την μέρα, τι θυμάστε, ήσασταν εδώ? Ήμουν εδώ, ναι. Τι έγινε? Εκείνη η μέρα φαίνεται να απονορίσεις ότι θα εξελιχθεί σε αυτήν την κατάσταση. Γιατί εφυσούσε και τόσο δυνατός αέρας και απέναντι εκείνων των βουνών ο καπνός έγινε του όλων και πιο πυκνός και πιο πυκνός. Και δεν είχε κάτι για να το σβήσει τη φωτιά. Δεν υπήρχε κάτι εδώ κοντά μας. Ναι, ήταν χαοτική η κατάσταση. Ήταν χαοτική η κατάσταση και ξαφνικά σε 3 λεπτά από το βουνό απέναντι που φύγει η φωτιά, ήταν εδώ δίπλα μας. Σε 3 λεπτά. 3 λεπτά. Ναι, από το βουνό απέναντι. Ήταν πολύ φρικτή μέρα εκείνη η μέρα.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας υποδέχεστε εδώ στη Μαρτυρική Μελίνη, ένα χρόνο σχεδόν μετά την καταστροφική πυρκαγιά, από τα χωριά που έχουν πληγεί περισσότερο. Θεωρώ, Κωνσταντίνο μου, ότι η Μελίνη και η Ωρά είναι τα μόνα χωριά που έχουν πληγεί, θεωρώ, ολοκληρωτικά. Τα μόνα που έχουν ζήσει είναι τα χωριά, οι πυρήνες στο χωριό. Διότι στην πυρκαγιά, όπως ήρθε από τον Αρακαμπά μπρος και έπιασε εμάς, πήγαινε κέντρο μέσα στα χωριά μας με κατεύθυνση την Ωράν. Εντάξει, και τα άλλα χωριά, τα πληγέντα έχουν υποστεί αρκετές ζημίες, αλλά ήταν περισσότερο τις άκρες των χωριών που επήραν. Ενώ η Μελίνη και η Ωρά ήταν στο κέντρο. Τι θυμάστε από εκείνη την ημέρα, ένα χρόνο μετά? Η μέρα εκείνη ήταν πολύ δύσκολη για την περιοχή ολόκληρη, για τους κατοίκους των χωριών των πυροπληκτών. Παρόλο που εγώ δεν ήμουν εκείνη τη στιγμή στο χωριό, ήμουν Λευκωσία και ειδοποιήθηκα και ερχόμουν. Όμως μπήκα στην ώρα για να έρθω εδώ, αλλά μπήκα μέσα στη φωτιά. Δηλαδή έβλεπα την πόρχη του, γιατί η αστυνομία μας αφήνε να έρθουμε μπροστά εδώ. Με μία λέξη, ήταν μία κόλαση. Κόλαση. Δηλαδή ο αέρας ήταν περίπου 7 με 8 μποφόρ. Βασικά την πυρκαγιά είναι ο αέρας που την εγκατεύθυνε. Δεν ήταν πυρκαγιά φυσιολογική. Δηλαδή που να καίει κάτω στη γη και να πηγαίνει σιγά σιγά. Αν αναλογιστούμε ότι από η ώρα 2 παρατέταρτο που εξέφυγε και μέσα σε 4 ώρες είχε κάψει 56 με 60 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ήταν κάτι το τρομακτικό. Πιο δυνατή ανάμνηση που έχετε πια ήταν συγκεκριμένου γεγονότος? Να σας πω, η πιο τρομακτική ανάμνηση που έχω ήταν όταν η επόμενη μέρα ήταν οι άνθρωποι γενικά, που οι χωριανοί μου, οι συγχωριανοί μου που ζούσα την κοινότητα την ημέρα, την επόμενη. Πρώτα απ' όλα δεν είχαμε τον ηλεκτρισμό, δεν είχαμε νερό, δεν είχαμε τα βασικά πράγματα της πρώτης ανάγκης και προσπαθούσαμε έτσι για να, μέσα με τις υπηρεσίες του κράτους, ο κόσμος ήταν. Πέρασα τον πόλεμο του 1974 και πιστεύω ότι ήταν χειρότερος από τον πόλεμο. Ήσασταν στον πόλεμο του 1974? Ναι, ήμουν. Εδώ φοβηθήκατε παραπάνω? Ήταν, πράγματι είναι κάτι που λέεις, ρε παιδί μου, μα όντως ήταν πόλεμος που έγινε τόσο ξαφνικός. Και να βλέπεις γύρω σου ολόκληρη την περιοχή κατεστραμμένη, καπνούς. Ο κόσμος ακόμα πενθεί στη Μελίνη δηλαδή. Πενθεί, έχει πένθος ο κόσμος. Το καταλάβαμε. Δυσκολευόμαστε πολύ. Η Μελίνη ήταν ίσως, όχι ίσως, είμαι απόλυτα για αυτό που να πω, ήταν το πιο, είχε το πιο πολύ πευκοδάσος όλων των ορεινών χωριών. Παντού είχε πεύκα, παντού είχε δάσος, είχε πράσινο. Ήταν όλο πράσινο χωριό η Μελίνη. Σήμερα, Κωνσταντίνο μου, όπου γυρίσεις το κεφάλι σου, βλέπεις καμένη γη. Το μόνο είναι το χωριό μόνο. Νίκο, με τι ασχολείσαι? Είμαι επαγγελματίας γεωργός. Κάτοικος Μελίνης. Ναι. Θέλω λίγο να πάρεις το χρόνο πίσω και να θυμηθείς εκείνη την μέρα. Την καλύτερη χρονιά για την παραγωγή, ενώ για τιμές, εμείς καταστραφήκαμε. Εκείνη την μέρα που έγινε το κακό, εσύ πού βρισκόσουν? Σε ένα τεμάχιο λίγο πιο πάνω και πόλησα. Μέχρι να πάω σπίτι, ήταν στο βουνό ακριβώς απέναντι μας. Εδώ. Ναι. Μέχρι να πάω σπίτι, η φωτιά ήταν σπίτι μου. Αν δεν ήμουν σπίτι, ήταν να κρούσει το σπίτι 100%. Τον πυρήναν του χωριού οι κάτοικοι τον έσωσαν, ναι. Έτσι. Εδώ το βουνό απέναντι μας, πώς ήταν πριν την καταστροφή, τι θυμάσαι? Κατά πράσινα. Με πεύκα άγρια βλάστηση. Ήταν πευκοδάσος. Ναι, ήταν πευκοδάσος. Μάλιστα. Και με τι καλλιεργίες ασχολείσαι? Ντομάτες, φασολάκια. Αλλά
Η περιοχή εδώ πάνω φημίζεται για την ντομάτα. Φημίζεται ακόμη ή εφημιζόταν? Μια καλή ερώτηση, γιατί δεν ξέρουμε τώρα μετά την πυρκαγιά τι παραγωγή θα έχουμε. Αλλάξαν οι συνθήκες, η κλιματολογία. Το νιώθετε ότι το κλίμα είναι αλλιώς τώρα? Ναι. Πώς το καταλαβαίνεις εσύ που την πειράζεις? Πώς το καταλαβαίνεις? Που την πειράζεις δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά όμως βλέπω τα φυτά μου ότι πάνε έντομα πάνω που ποτέ δεν είχαμε. Λόγω του ότι δεν έχει πράσινο κύρο, όλα τα έντομα είναι πάνω στα φυτά. Δεν βρίσκουν πράσινο να πάνε και πάνε στα φυτά. Πάνε στα φυτά. Οι ημέρες που ακολούθησαν την πυρκαγιά, τι θυμάσαι, τι γινόταν εδώ? Σε απογνώση. Ό,τι ζει να πούμε είναι λίγο. Τι ζημιά είχες εσύ? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, 100.000 ευρώ. Είναι η ζήση σου, έτσι, η δουλειά σου. Είσαι γεωργός. Ναι. Ευχαριστήσω την κοινότητα γενικά που μας υποδέχεστε υπό διαφορετικές συνθήκες. Να υπενθυμίσω λίγο στους τηλεθεατές μας ότι το τελευταίο επεισόδιο του 2020 αφορούσε πάλι την Οδούν, την ιστορία του ιερέα με τα 10 παιδιά. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και τότε, αλλά σε έναν πολύ διαφορετικό περιβάλλον. Σωστά. Αλλάξαν κάποια πράγματα από τότε. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ που προβάλλετε την κοινότητά μας. Και να σας πω ότι τα πράγματα που αλλάξαν ήταν η πυρκαγιά της 3ης Ιουλίου. Δυστυχώς για μας ήταν, μπορώ να πω, η πιο δύσκολη κατάσταση που συμβεί ποτέ στο χωρκό, και για την πυρκαγιά ήταν και ο τόπος που χαθήκαν τα 4 άτομα από την Αιγύπτο. Και για μας ήταν πάρα πολλά δύσκολο, προπάντων των πρώτων καιρών, γιατί οι άνθρωποι ήταν ενταγμένοι στην κοινότητα. Υπάρχουν 130 υπαλλήλοι Αιγύπτιοι στην κοινότητα και γενικά και από άλλες φυλές, αλλά να καταλάβετε, είμαστε 170 και έχουμε και 130 άλλους ανθρώπους που δουλεύουν δαμέ. Ναι, ήταν μέρος της κοινωνίας. Ήταν μέρος της κοινωνίας. Υπάρχουν, σαν κοινότητα, κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα μαζί τους. Δηλαδή, παίζουμε, μπορεί να παίξουμε ποδόσφαιρα, γίνονται event μαζί. Κάνουμε νύχτες που έρχονται όλοι μαζί και για να ενωθούν και να είναι αποδεκτοί στην κοινότητα. Το πράγμα καταφέραμε τώρα. Για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο που χάσαμε 4 άτομα. Ήταν και η πυρκαγιά. Συμβήκαν και όλες οι καταστροφές που συμβήκαν. Και έπρεπε να καταφέρουμε να βγούμε δυνατοί και που ήταν το κακό που μας είπε. Ναι. Θέλω να πάμε λίγο τον χρόνο πίσω εκείνη την μέρα. Τι θυμάσαι έτσι πιο χαρακτηριστικό? Να σου πω, το πιο χαρακτηριστικό απ' όλα ήταν την ώρα που έρχεται η πυρκαγιά. Εγώ με 29 χρόνια τώρα κλείω 30. Δεν ξαναδά έτσι πράγμα στην κοινότητα μου. Κάτι με τσιές φωτιές, πολύ ποτά, σβήναμε εντές. Πρώτη φορά είδα έτσι πράγμα. Ήρθαν τέλεια κοντά για να ήμουν μέσα στην κοινότητα και είδα η φωτιά τέλεια έξω για να καταλάβω ότι κινδυνεύει η κοινότητα. Και εκείνη η φάση που έπρεπε να εκκαινώσεις την κοινότητα. Να έχεις έτοιμα τα πυροσβεστικά σου για να αντιμετωπίσεις την πυρκαγιά. Έχεις ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα. Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι είναι να φύγουν που για μέ.
πρέπει μετά τούτοι όλοι οι υπαλλήλοι που ήταν στα χωράφια τους πρέπει να ειδοποιηθούν όλοι για να φύγουν, που ήταν όλοι στα χωράφια τους και έπρεπε να φύγουν. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή εκείνη και μετά, εκείνο που θα αξιάζω ποτέ, ήταν η φάση που καταλάβαμε η ώρα 5 βασικά, 5.30 κάπου για μέ, ότι είχαμε 4 αγνοούμενους. Για μέ ήταν η πιο δύσκολη κατάσταση μέχρι την επόμενη μέρα, ώστε να βρούμε τους ανθρώπους. Το χωριό είχε περικυκλωθεί, δηλαδή είναι κάτι που φαίνεται. Ναι. Βασικά έρχεται η Πυρκαγιά από τον Αρακαπάν. Ήταν εκράιν από ό,τι θυμούμαι, είπα, στην 8-9 χιλιόμετρα μέτωπο. Δηλαδή εξαπλώθηκε σε πάρα πολύ μεγάλη αποστάση και μπήκε μας από πάνω και από που κάτω της κοινότητας και από τα αριστερά της κοινότητας. Δηλαδή η μόνη προς τον Μαχαιρά, ας πούμε, ήταν η μόνη κατάσταση που ήρθε φωτιά και μπορέσαμε να φύγουμε που για μέ. Δηλαδή, αν μας επιδείκνουν, να μείνουν και οι κατοίκοι δαμέ να κινδυνεύσουμε ακόμα περισσότερο. Η δική σου ζημιά ποια ήταν, αν μπορείς να μας πεις έτσι κάτι χαρακτηριστικό? Βασικά, η ζημιά της οικογένειας ήταν στον τομέα της μελισσοκομείας και της γεωργίας. Είμαστε επαγγελματίες και στα δύο επίπεδα. Έχασαμε 500 κυψέλες. Ήταν μεγάλη καταστροφή. Το εργοστάσιο μας που βγάζαμε το μέλι, που είχε μέσα 27 τόνους μέλι, που ήταν την εποχή το φκάλαμε. Και ακόμα και οι κυψέλες που καήκαν είχαν πολύ μέλι μέσα. Δεν προλάβαμε να το φκάλουμε ούλο. Επίσης είχαμε πάρα πολλές ντομάτες φυτεμένες, σε καήκαν όλες τα δέντρα μου, ό,τι δέντρα είχα. Να καταλάβεις, φέτος εγώ αγόρασα λάδι και υγιές δεν είχα. Δεν αγόρασα, έχω ένα φίλο και διά μου. Τον ευχαριστούμε. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν μεγάλη ζήμη. Αλλά τουλάχιστον μου είδα ας πούμε τον παπά μου, ο παπάς με κινδύνευσε την ημέρα. Και κινδύνευσε πολλοί κόσμος. Είδαμε τα 4 άτομα που πεθάνα. Εγώ να σου πω ότι ευτυχώς που δεν έχουμε πολλά παραπάνω νεκρούς. Συστηθείς πρώτα το ονοματεπώνυμο σου. Είμαι ο Αντώνης ο Κορνιώτης. Είμαι διευθυντής του οργάνωσης παραγωγής Βασιλική. Είναι το κέντρο εδώ που όπου φέρνουν τα εμπορεύματα τους η παραγωγή της κοινότητας για να τα θέσουμε στην αγορά. Μάλιστα. Θέλουμε να πάρεις λίγο τον χρόνο πίσω να μας πεις τις αναμνήσεις σου. Πού ήσουν εκείνη την μέρα? Εκείνη την μέρα της φωτιάς ήμουν συγκεκριμένα πήγα στο πιο ψηλό σημείο του χωριού για να δω πού βρίσκεται η φωτιά που πάνω ότι ξεκίνησα από το Ρακαπά. Όταν είδα τη φωτιά, ξεκίνησα να έρχομαι σιγά σιγά στο χωριό, πιστεύοντας ότι η φωτιά δεν θα προχωρήσει να έρθει πάνω στο χωριό. Δυστυχώς, σε 20 λεπτά η φωτιά από την κοινότητα που ήταν κάτω, μέχρι να έρθω στο χωριό, η φωτιά ήταν λίγο πριν το χωριό. Έτρεξα στο χωριό, πήρα κάποιες εικόνες που άφησε ο ιερέας πίσω και προχωρήσαμε με τους κατοίκους πάνω από το χωριό για να βοηθήσουμε να φύγουν οι χωριανοί από την κοινότητα. Ναι, για να πάνε στο κέντρο συγκέντρωσης, ναι. Πήγα στη Μητρόπολη. Προχωρήσαμε, πήγαν με τον Πάτερ και με κάποια άλλα άτομα στο Μητρόπολη Νταμασού οι άτομα του χωριού. Εγώ στη συνέχεια ήρθα πίσω στην κοινότητα. Προσπαθήσαμε να σβήσουμε κάποια μέτωπα που ήταν κοντά στην κοινότητα και κινδύνευσαν να κρούσει το χωριό. Ενημερώθηκα που την πολιτική άμυνα για τα 4 άτομα που δυστυχώς κάηκαν στη φωτιά που αγνοούνταν. Και με επιτελείο της πολιτικής άμυνας μεταβήκα στο χωριό, μετά που πέρασε η φωτιά και αργά το βράδυ, γύρω στις 8.30-9 το βράδυ, 10, πήγα στο χώρο όπου ήταν οι εργάτες να δούμε τι έγινε τα άτομα που αγνοούνταν. Δυστυχώς βρήκαμε το αυτοκίνητο που έκαηκε που
των ανθρώπων. Και πρόβλεψα ότι δυστυχώς οι άνθρωποι ήταν σε ένα σημείο πιο πάνω, πίστευκα ότι χάρισα δυστυχώς. Το πρωί, αφού μίλησα με τον Μέγιον τον Γιοντάρχη, τους ενημέρωσα πάνω στο συγκεκριμένο σημείο όπου ευρέθησαν τάτο. Άρα υπολόγιζες πού περίπου θα ήταν? Από το βράδυ, επειδή ήξερα την περιοχή, υπολόγιζα ότι ήταν σε το συγκεκριμένο σημείο. Ναι, τελικά βρέθηκα, δυστυχώς. Ήξερες τα παιδιά αυτά, τους? Τα γνώριζα, λόγω της δουλειάς μου εδώ στην εταιρεία που φέρνουν τα εμπόρευμα ως η παραγωγή. Σχεδόν είχαμε καθημερινή επαφή με τα παιδιά, έρχονταν να φέρουν τα προϊόντα τους μαζί με τον μάστρο τους στην εταιρεία, τα γνώριζα πολύ καλά. Τι συναισθήματα σου προκάλεσε όλη αυτή η καταστροφή? Καταρχήν, ξαναείδες κάτι τέτοιο? Πρώτη φορά το πράγμα και ελπίζω να μην το ξαναδώ, ειλικρινά. Όταν είδα τη φωτιά να κοντεύει του χωρκού μου, προσωπικά επίστευκα ότι η κοινότητα της οδούς τελείωσε. Την επόμενη μέρα το πρωί που ήρθα να μες συσκευαστήριο να δω και την κατάσταση του συσκευαστηρίου που ευτυχώς λόγω του μεγάλου χώρου που είχε εξωτερικά ήταν ένα καϊκέ. Στον δρόμο ένα χιλιόμετρο περίπου στα αρτοδάμι δυσκολεύτηκα. Πραγματικά δυσκολεύτηκα. Ήταν η εικόνα που είδες, έτσι, που είδες μπροστά σου ο μέγεθος της καταστροφής? Ναι. Εντάξει, την μέρα της φωτιάς ήταν διαφορετικό, διότι προσπαθούσαμε να γλιτώσουμε το χορκό. Την επόμενη μέρα που είδαμε, τζαμε, καταλάβαμε. Τι έγινε? Τι έπαθαμε? Εσύ είσαι από την Οδού, έτσι? Εγώ είμαι, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Οδού. Δραστηριοποιούμε γενικά μες στο χορκό και γι' αυτό που είμαστε είναι το χορκό μας. Πέραν από τα δέντρα και τις περιουσίες που έχουν καεί, έχουν καεί και οι αναμνήσεις σας από τους χώρους, φαντάζομαι. Αυτόν πονεί ίσως και περισσότερο. Κάησαν οι κόποι τόσο χρόνο των ανθρώπων. Δηλαδή να έχεις μια περιουσία που είναι η ασχολία σου, είναι το κύριο σου επάγγελμα και σε 2 ώρες χάνονται ούλα. Δυστυχώς, εντάξει, τα δέντρα μας σιγά σιγά στα χρόνια να ξακάουμε. Το μεγάλο κακό είναι οι ανθρώποι. Οι ανθρώποι δεν έρχονται πίσω. Ήρθαν να δουλέψουν, να βγάλουν ένα μεροκάματο και πήγαν μίσο στη χώρα τους, δεν τα λούσε πιάσει. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο. Ένα χρόνο μετά, σχεδόν, μετά την καταστροφή, σας έχει αλλάξει ως ανθρώπους αυτό το πράγμα, το σκέφτεστε ακόμα ή αρχίσατε να συνηθίζετε αυτήν την εικόνα? Εντάξει, η εικόνα συνηθίζεται. Όπου πάμε, ειδικά μα είσαι μόνος σου και κίνησε, πάντα έρχεται εντός ήταν πριν ο τόπος σου.
Κύριε Άριστε, μακάρι να ήμασταν εδώ υπό διαφορετικές συνθήκες και να κάναμε ένα από τα όμορφα αφιερώματα μας σε περιοχές. Δυστυχώς πλησιάζει αυτή η μαύρη επέτειος της ολικής καταστροφής. Με ποια συναισθήματα έτσι σας βρίσκουμε σήμερα? Καταρχήν, να σας καλωσορίζουμε στην κοινότητα μας. Όπως είπες και εσύ, θα θέλαμε από άλλες συνθήκες που ήταν και κατά πράσινη η ώρα, και όχι μόνο η ώρα, και γενικά τα υπόλοιπα χωριά που εκκρούσα εσύ. Πόνος, λύψη, πίκρα. Ποιες ήταν οι απώλειες της κοινότητας, έτσι σε γενικές γραμμές? Οι απώλειες ήταν, μιλώ σου, εκαθάριση. Όπως με ένα σε άλλη λέξη, ναι. Αφού δεν έμεινε τίποτα, μάνα μου. 29 κατοικίες. 5 μόνιμες κατοικίες και 24 εξοχικά. 65 χιλιόμετρα. Είναι όλοι που εγωνατίσαμε. Ένα μήνε δέντρο. Αν κοιτάξεις την ώρα γύρω-γύρω, θα είσαι πράσινα. Είναι απόμην. Η οργή. Εκείνη τη μέρα, τι θυμάστε εσείς, πού ήσασταν, τι γινόταν εδώ? Εκείνη τη μέρα, εγώ προσωπικά ήμουν μες στο χωράφι μου με το σύρο. Καθαρίζαμε το χωράφι μου, είχα θέμα ασφάλειας για να με ειλικρίνεις. Τελειώσαμε και ήρθαμε εδώ στο καφενείο να πιούμε έναν καφέ με τον Αντρέα. Έπαιξε το τηλέφωνο του φίλου μου του Αντρέα, λαλή μου, ρε, έχει ποθιά, 7 όνια να τα καπά. Να πάμε? Για να με ειλικρίσει, εγώ δεν θέλω να φεύγω εκτός επαρχίας. Για ασφάλεια της κοινότητας, όχι για οτιδήποτε άλλο λόγο. Λέω του, ρε, αφού έχουμε άλλα αυτοκίνητα ασφάλεια, πήγαινε ξεκίνα το αυτοκίνητο να πάμε. Έτσι και γίνει. Επίσης, εξεγγίσε το αυτοκίνητο της πολιτικής άμυνας στο μεγάλο το πυροσβεστικό και πήγαμε στον Αρακαπά. Βοηθήσαμε τον κόσμο όσο μπορούσαμε, ευχαριστήσαμε μας οι ανθρώποι. Τώρα λοιπόν, παίρνουμε ένα τηλεφώνημα που την πολιτική άμυνα, άριστε πρέπει να έρθετε πίσω, να συγχρονιστούμε και πρέπει να πάμε να δούμε Μελίνη. Πράγματι, ήρθαμε να γεμώσαμε τα βαρύλια μας νερό και ξεκινήσαμε προς τη Μελίνη οδού. Ούτε καν να σκεφτείτε ότι... Όχι. Το κακό είναι χωρούσαμε το. Ναι. Αλλά δεν το περιμέναμε. Εμείς εμπιστεύκαμε ότι σε κάποια στιγμή, σε κάποια φάση που να δυνατήσει, που να ηρεμήσει, ότι ένα κοπεί. Ένα καρτερούσαμε τον το πράγμα να έρθει να μας έβρει. Όταν πήγαμε στη μισή απόσταση, ούτε μισή απόσταση, και είδαμε τα αυτοκίνητα και τα αστυνομία και είπε μας φύγετε, εγώ προσωπικά ήρθα, παίξαμε την καμπάνα της κοινότητας και είπα τους όλοι να φύγουμε για να πάμε στα σημεία που είχαμε κανονισμένα σε περίπτωση Πυρκαγιάς που να πάμε για θέμα ασφάλεια. Πήγαμε τους γέροντες που δεν είχαν κάποιον να τους πιάει και πήγαμε συγκεκριμένα στο εξοκλήσιο του Αποστόλου Ανδρέα. Ήταν τόση Πυρκαγιά μεγάλη που ούτε και αμένα είχαμε ασφάλεια. Και ξεκινήσαμε και φεύγαμε προς τη Λάγια. Πράγματι, πήραμε τους γέροντες σε ασφαλή μέρος, η φωτιά. Όχι μόνο ήρθε ύβρε μας, προσπέρασε μας, περικύκλωσε μας ούλους. Άλλη εκκλίαση που έμεινε κόσμος πίσω, άλλη εκκλίαν τον τζίνο τους, τη μάνα τους, ήταν που να σου πω, ήταν χάος. Και εγώ προσωπικά εκείνη την ημέρα, η λαή μου μια γενέκα, ρε, ξεχάσαμε την τάδε γενέκα, λέει μου. Αμάν λέω του. Έπιε το αυτοκίνητο με εκείνο το κακό, όπως έρχομαι ήβρα ένα άνθρωπο, λαλί μου, ρε, με μπουράς και πιάντη, λαλί μου, την γυναίκα εκείνη, ένεση προλαό του, ρε, σίγουρα, λαλί μου. Και ξεκίνησε ο αγώνας. Έρχεται η αστυνομία να μου πει για τον φίλο μου, τον τάδε, όνομα, ρε, κινδυνεύει ζωή, δεν μπορούσαμε να τον γλιτώσουμε, να μέσα στα πολύ λόγω. Εγώ όταν έπια τον παρακαπτήριο δρόμο που πάνω, είδα ότι το σπίτι του αρφού μου για μέ ήταν μια κόλαση. Έμπηκα από μέσα στο χωρκό που τα σοκάζα, πήγα κοντά στο σπίτι του αρφού μου, τράβησα και τα λάστιχα. Μόνος μου, πέντε ξανοματίες μείναμε ουλιτζουλί. Κατάλαβα ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αφού ήταν τόση θερμοκρασία που παίρναν τα δέντρα μόνα τους. 50 μέτρα τα δέντρα παίρναν μόνα τους. Που την άβρα μου. Άβρα, λάβα είναι να την πω εγώ. Δεν έκοφε τίποτα. Σύναξα τα λάστιχα μου πίσω. Με τα δυσκολία έφυγε από το στενοσόκακο που είχαμε και εκείνο χτυπάω τηλέφωνο. Κάποιο χτύπησε μου τηλέφωνο, λαλί μου, ωραίο, φώτενο σου έφευκε, λαλί μου, που το σπίτι, και να κρούσει, λαλί μου. Έφυγε πιο κάτω, 50 μέτρα, λέω του, ρε, εγώ, λα, φύγουμε, ρε, λαό, τους, να κρούσουμε. Λαλί μου, όχι, φεύγω να φύγω το σπίτι μου, έκαμε το πρόσφατα. Λαό του, ακούσουμε και κιόλα, λαό του. Και ξεκίνησε η μάχη. Αλλά εγώ, την άμπου πήγα μέσα στο φώτενο μου, είδα ότι έπαιρναν κάποια σπίτια άλλα.
Μετά από το κλείσμα σπίτι του αφότερου μου, λέω του ρε τσέτσι, πάμε πιο κάτω λαό του και παίρνουν τα τάδε σπίτια και να ακούσει ο ράλαο τέτοια μη. Και πήγαμε. Και μάλιστα εγώ έβαλα και σε έναν τόπο φωτιά ο ίδιο, πέντε τόπου, διότι αν δεν την έβαλα, είχε να παίρνει το ένα σπίτι μετά το άλλο. Και φώναζε μου και αφότερου μου, λέω του ρε, βλέπε να μην πάρουμε φωτιά, να μην μα ξεφύγει λαό του, και μόνο έτσι να γλιτώσουμε την ώρα. Και έτσι και γίνηκε. Άμα και σβήσαμε τα, πήγα προ τα κάτω. Να βρω την πυροσβεστική μου προς τη Λάγια, που εφίασε όλος ο κόσμος. Και πια ήβρα τους ανθρώπους και λαό τους. Κοινό που είδατε, ξεχάστε το. Τώρα ξεκινήσαν και παίρνουν τα σπίτια της ώρας. Αν δεν στραφείτε πίσω, μόνο στο χάρτη να μείνει η ώρα. Έμεινε έτσι ο προϊστάμενος σε χώρα με, έω και διαταγή, την ίδια ώρα. Εγυρίσαν όλοι πίσω, είπα τους πού είναι να πάει το κάθε αυτοκίνητο με κάποιους άλλους χορκανούς μας που είσαι για μέ, και ξεκίνησε ο αγώνας που η ώρα 6-7. Και πήγαμε ως γύρι σήμερα, όση ώρα 10 την επόμενη μέρα. Και πήγαμε για μέρες που εκαπνίζα άλλα από εκεί, άλλα που έξερα πέναν τη νύχτα, νεβούσαμε. Ήταν μια κόλαση, μία σου τρεις τέσσερις ημέρες για μας ήταν μια κόλαση. Ένας χρόνος μετά, πώς το διαχειριστήκατε μέσα σας, εν κάτι το οποίο αρχίσατε να συνηθίζετε ή εν κάθε μέρα μπροστά σας? Εγώ προσωπικά σαν άριστος όχι, ούτε να ξεπεράσω, ούτε μπορώ να οφώθηκα, ούτε στην τηλεόραση. Έκρουσε ένα πράγμα που το πάνω μου. Σας το λέω ειλικρινά. Ήταν ένα κομμάτι που πάνω μου που έφυγε. Ιστορία μας όλοι. Παππούδες, γιαγιάες. Κόσμος αγανακτισμένος, απευθυσμένος. Μέχρι τώρα που σας μιλώ, είναι το πράγμα. Εγώ προσωπικά δεν το ξέπερασα. Είμαι ο Μιχάλης ο Παραδεισιώτης, είμαι από την Ωρά, η σύζυγος μου είναι από τη Λάπιθο. Είμαστε παντρεμένοι από το 89, έχουμε 5 παιδιά, 3 γιους και 2 κόρες. Έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και έχουν πάρει πρόσφατα εργασία. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε πού βρισκόμαστε τώρα. Εδώ ακριβώς βρισκόμαστε στο μέρος που ήταν το σπίτι μας μέχρι τις 3 Ιουλίου. Μετά τις πυρκαγιές προσπαθήσαμε να το φτιάξουμε, δεν γινόταν και αναγκαστήκαμε να το κατεδαφίσουμε. Βρισκόμαστε στο καθιστικό αυτή τη στιγμή του σπιτιού. Εδώ ήταν. Εκεί που ήταν, ναι. Με ποια συναισθήματα είστε ένα χρόνο εδώ μετά την καταστροφή? Προσπαθώ, επειδή ήμουν πάντα άνθρωπος ορθολογιστικός, παρόλο συναισθηματικός, προσπαθούσα να διαχειρίζομαι με το μυαλό τις υποθέσεις. Νομίζω τα κατάφερα μέχρι σε ένα σημείο να μην αφήνω το συναισθηματισμό μου να με κυριαρχεί και να με παρασύρει, αλλά σε τέτοια γεγονότα, σε τέτοιες καταστάσεις, όσο και να το παλέψεις, υπάρχουν κάποιοι δίωδοι μέσα στη ψυχή μας που περνούν. Περνά αυτή η υγρασία του πόνου και γίνεται ένα ταρακούνημα του οργανισμού, δεν σε αφήνει να ειρηνεύσεις. Γίνεται θυμός όταν αντιμετωπίζεις δυσκολίες εκεί που δεν περιμένεις να υπάρχουν. Ναι. Πού σας βρήκε εκείνη η μέρα και τι θυμάστε?
Εκείνη την ημέρα ερχόμασταν από τη Λάρνακα και είδαμε από μακριά να βγαίνει πολύ ψηλά τεράστιος καπνός. Πήγαμε στους γονείς μου να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε και μάθαμε ότι υπάρχει φωτιά στον Αρακαπά. Εγώ ήρθα μέσα στο σπίτι για να δω τι μπορώ να κάνω στο σπίτι. Βγήκα έξω εκεί, στην άκρη που είναι ψηλά και είδα ότι ανέβηκε πάνω στις κορυφογραμμές η φωτιά. Πήρε όλες τις κορυφογραμμές, φαινόταν ότι ήταν τεράστια, εφίσουσε πολύ δυνατός άνεμος και κατάλαβα εγώ ότι είναι σχεδόν απίθανο, εκτός αν ανατραπούν τα δεδομένα κάτω από άλλες συνθήκες, για να γλιτώσουμε. Εντάξει, ότι έρχεται οπωσδήποτε προς εμάς και ερχόταν κατευθείαν προς εμάς αυτό το κακό. Τι βλέπατε από απέναντι? Ναι, ένα τεράστιο μανιτάρι που κάλυπτε όλων των ουρανών. Το περιβάλλον ήταν πορτοκαλί και μαύρος καπνός. Τότε πήρα τηλέφωνο την κυρία Νανίτα, την πρόεδρο της Βουλής, επειδή την γνωρίζω προσωπικά, και της είπα, μπορεί να κοιμόταν εκείνη την ώρα, ήταν 3 παρά, και της είπα, σε παρακαλώ, επιστράτευσε όλες τις υπηρεσίες του κράτους, γιατί αυτό το κακό που συμβαίνει, ναι, το ξέρω, λέει, ότι υπάρχει φωτιά, δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να το σταματήσει, ούτε ξέρω που μπορεί να σταματήσει. Και μου λέει, κλείσε και θα κάνω ό,τι μπορώ. Με πήρε ξανά τηλέφωνο για να της δώσω κάποιες λεπτομέρειες και μετά όταν μας ξαναπήρε 2-3 φορές τηλέφωνο, δεν μπορούσα να απαντήσω, ήταν ο χαμός. Προσπάθησα να δω τι θα κάνω με το σπίτι. Είδα ότι ήταν μάταιο, δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε ρεύμα. Και έφυγα από το σπίτι, βρήκα κάτι χρήματα εκεί πρόχειρα, τα έβαλα στην τσέπη μου. Ήμουν με το κοντό παντελόνι. Με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός μου να πάμε να φροντίσουμε στα δυτικά του χωριού. Ένα σημείο για να μην έρθει, ήταν φάρμες εκεί. Μας περικύκλωσε η φωτιά σε λίγα λεπτά. Μόλις που γλιτώσαμε, φωνάζαμε ένας τον άλλο να περιμαζέψουμε, μην καεί κάποιος. Δεν ξέραμε ποιους αφήσαμε πίσω. Τελικά έμεινε ο αδερφός μου πίσω, γιατί πήγε να δει ένα παιδί που εργαζόταν σε μια φάρμα και εγκλωβίστηκε εκεί. Δεν ξέρω πώς, γλίτωσε τελικά. Και εμείς φύγαμε, ήρθαμε εδώ στο χωριό. Οι άνθρωποι με αγωνία περίμεναν στους δρόμους να δουν τι θα γίνει και τους λέμε: φεύγουμε γιατί θα καούμε. Ήρθαμε εδώ με το γιο μου και την κόρη μου. Είχαμε 3 αυτοκίνητα. Η κόρη μου αρνήθηκε να πιάσει το έναν και αφήσαμε το έναν εδώ στο υπόστεγο, το οποίο κάγαινε και αυτό που βλέπετε εκεί. Δεν μπήκαμε γκάς στο σπίτι. Όταν είχα φύγει, είχα πάρει μόνο ένα USB που βρήκα εκεί στο ραφάκι. Γιατί το πήρατε εκείνο, ναι, τι ήταν? Νομίζω, λέω ότι μάλλον δεν θα γλιτώσουμε, εντάξει. Και αυτό το USB, λέω, θυμόμαι ότι κάτι είχε μέσα φωτογραφίες και λέω κάτι να θυμόμαστε. Εκείνη την ώρα που ήταν η φωτιά? Έγινε την κορυφογραμμή, αλλά δεν έβλεπα ότι ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα. Εγώ θα έφευγα από εδώ και λέω, όταν θα ξαναέρθω δεν ξέρω τι θα γινόταν και αν θα μπορέσω να ξαναμπω στο σπίτι. Εντάξει. Και πράγματι, όταν ήρθαμε εδώ να πάρουμε το αυτοκίνητο του γιού μου, θυμηθήκαμε ότι οι γονείς μου και τα πεθερικά του αδερφού μου του Μακαρίτη με τα 6 του παιδιά ήταν στο σπίτι και πήγαμε να τους μαζέψουμε. Τους ρίξαμε μέσα στα αυτοκίνητα, όντως, κολοσυρτούς που λέμε στα κυπριακά. Τα καμένα φύλλα άρχισαν να μπαίνουν μέσα στα σπίτια, ήταν χαμός. Έβλεπες ένα πορτοκαλί χρώμα και ένα σκοτάδι. Δηλαδή άρχισες να νιώθεις ότι ζεις κάπου εξωπραγματικά. Δεν είναι κάτι φυσιολογικό, είναι ένα φαινόμενο. Είναι κάτι εξωπραγματικό που συμβαίνει και έπρεπε να γλιτώσουμε. Τα παιδιά προσπαθούσαν να μαζέψουν τα λάπτοπς τους, τα ρούχα τους κλπ. Τους μπήξαν στο αυτοκίνητο και φύγαμε. Και ακολουθούσαμε σιγά σιγά βήμα σημειωτών. Και μας έσπρωχνε η θερμοκρασία. Δεν μπορούσες από τη θερμοκρασία να πάει ούτε 1 χιλιόμετρο κοντά στη φωτιά. Ήταν τεράστια η θερμοκρασία και την έφερνε και η φωτιά. Και φύγαμε από εδώ άρον-άρον.
Εγώ είχα κάτι ζώα εδώ και όταν πήγα καμιά 300 μέτρα μακριά από το χωριό, είπα στην κόρη μου να πάω να τα ελευθερώσω. Και προχώρησα λίγο να έρθω προς εδώ, αλλά είδα ότι θα ήταν αυτοκτονία και γύρισα πίσω. Και δυστυχώς έπαθα σοβαρά εγκαύματα. Πάθατε. Ναι. Και υποφέρουν ακόμα. Και δυστυχώς δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Είναι κατάκριση, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Δεν με πήρε καμιά υπηρεσία που ξέρει ότι έχουν κωδικούς αυτά τα ζώα και να μου πούν τι απέγινε. Εντάξει. Έχει τη σημασία. Λυπούμε που το λέω. Εντάξει. Φεύγοντας από εδώ, είχαν ζώσει οι φλόγες στο σπίτι, αλλά δεν το είδατε φλεγόμενο. Ήρθαμε μετά, από 2 ώρες, και είχε παντού εστίες μέσα. Εντάξει. Μπήκα μέσα και άνοιξα το τηλέφωνο μου, την κάμερα, και βιντεογραφούσα και έκανα τον ρεπόρτερ. Τι να πω, χτυσες χαλάστα. Όταν ήμουν εκτός, μου πήρε τηλέφωνο ο γείτονας και μου λέει: «Μιχάλη, κάηκε το σπίτι σου». Έκατσα κάτω και σχεδίαζα έτσι μες στο χώμα 5-6 δευτερόλεπτα για να σκεφτώ τι γίνεται τώρα, τι κάνουμε τώρα. Πιο κάτω ήταν τα 2 μου παιδιά, ήρθε η κόρη μου και μου λέει: «Παπά, άκουσες τι έγινε?». Κάηκε το σπίτι μας, την αγκάλιασα και ένιωσα ότι έτρεμε. Και άρχισα από τότε να νιώθω κι εγώ ενοχές, ότι ένας νοήμων άνθρωπος δεν μπορούσε να εμπιστεύεται τα συναισθήματα του. Έπρεπε ίσως να είχαμε κάνει κάποια πράγματα, γιατί ζούσαμε πάντα αυτόν τον κίνδυνο. Βέβαια, αν δεν πάθεις κάτι, δεν πιστεύεις ότι θα γίνει. Εντάξει, ζούσαμε τον κίνδυνο της φωτιάς. Είμαστε σε μια κατάφυτη περιοχή, γεμάτη από δέντρα, αλλά υπήρχε και πολύ άγρια βλάστηση, πολλά ξερά χόρτα. Και σας λέω, όταν πήγα εκεί στην άκρη για να τηλεφωνήσω στην πρόεδρο της Βουλής, ήμουν 99% σίγουρος ότι το σπίτι μου δεν θα γλιτώσει. Ναι, είστε ένας από τους 5 μόνιμους κάτοικους που χάσατε το σπίτι σας. Όταν το είδατε σε τέτοια κατάσταση μετά, τι ήταν οι πρώτες σκέψεις? Ήταν για τις περιουσίες, ήταν για τις αναμνήσεις? Τι πόνεσε περισσότερο? Ήταν η κόρη μου μαζί μου εκείνη, μια από τις κόρες μου, και δεν ήθελα να της δείξω ότι λυπάμαι, υποφέρω. Αυτοί διερωτούνταν πώς μπορώ εγώ να βιντεογραφώ και να σχολιάζω, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί να μην είναι και φυσιολογικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει ένας μηχανισμός του οργανισμού που αντιστέκεται για να μπορείς να το διαχειριστείς, και κοφαίνει η συνείδηση και τυφλώνεται κιόλας. Βλέπει και δεν βλέπει, ακούει και δεν ακούει. Εντάξει, όσο περνά ο καιρός, θυμώνω κάθε φορά που έρχομαι εδώ καθημερινά και βλέπω το φαινόμενο, και περνά ο καιρός και υπάρχουν εμπόδια. Η γυναίκα μου δύσκολα μπορεί να το αντέξει αυτό. Πού μένετε τώρα? Ευτυχώς στο σπίτι των γονιών μου είχαμε φτιάξει από πριν με τα αδέρφια μου κάποια δωμάτια σε οροφόγια να έρχονται τα αδέρφια μου. Είμαστε 8 αδέρφια. Με τα παιδιά τους να μένουν τις διακοπές, τα Σαββατοκύριακα, που έρχονται και συχνά. Είμαστε μια οικογένεια παραδοσιακή, συνδεόμαστε και συναντιόμαστε συχνά. Και έχουμε κάνει κατάληψη εκεί το χώρο και ζούμε με τους γονείς μου, που είναι υπερήλικες.
έχουν και πίκρα και θυμό για τις υποσχέσεις που έχει δώσει το κράτος και δεν υλοποιηθήκαν. Τι στοιχίζει το κράτος για να αποκαταστήσει αυτούς τους άνθρωπους? Τόσα εκατομμύρια διούμε δεξιά και αριστερά. Περίμεναν πιο μεγάλη στήριξη από το κράτος. Το ίδιο μας το κράτος πέταξε μας. Ήρθαν, εντάξαν του κόσμου ένα σωρό λόγια, έτσι είμαστε δίπλα σας. Επούν τους. Είναι έτσι. Αλλά τουλάχιστον σεβασμό. Σεβασμό. Ξέρω ότι δοθήκαν 20 εκατομμύρια, ας πούμε, για το θέμα της πυρόσβεσης. Και ανακοινώσαν το. Ανακοινώσαν το παντού, ξέρουμε το. Τι έγινε αν γίνει τα λεφτά?